Με το παρόν σχέδιο νόμου, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τροποποίησε ακόμα πιο αντιδραστική κατεύθυνση το νόμο 4557 του 18 που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, υλοποιώντας και οι δύο τις δεσμεύσεις που έχουν ώστε να προχωρήσουν αντιλαϊκοί σχεδιασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων υπεραλληλιστικών οργανισμών. Προχωρά στην αναμόρφωση της νομοθεσίας για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως όμως αυτή με ευρύτατο τρόπο προσδιορίζεται από την ευρωενωσιακή νομοθεσία, εντάσσοντας σε αυτή οποιαδήποτε ριζοσπαστική σκέψη, η οποία είναι και ο κύριος στόχος τέτοιου είδους νομοθετημάτων. Με την ενσωμάτωση των σχετικών ευρωνοσιακών οδηγιών, στόχος είναι, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, να διευρυνθούν για το σκοπό αυτό οι δυνατότητες συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και η πρόσβαση σε μητρώα και διαθέσιμες πληροφορίες. Πού στοχεύει όμως πραγματικά αυτού του είδους η συνεργασία? Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ εξυγχρονίζεται συνεχώς το νομικό πλαίσιο, είναι, όπως τονίστηκε ήδη, η πέμπτη οδηγία με σκοπό, υποτίθεται, τον έλεγχο και την καταπολέμηση των διαδρομών, των παράνομων διαδρομών του χρήματος, που κατά τη γνώμη μας άλλη στόχευση ουσιαστικά έχουν, όμως μένει αλόβητο το πλαίσιο που επιτρέπει τη δημιουργία όχι μόνο της διαφθοράς, αλλά έχει πλέον και τη δυνατότητα με νόμιμο τρόπο να δίνεται ελευθερία στο κεφάλαιο, να παρεμβαίνει στην κοινωνία, να κάνει τέτοιου είδους παρεμβάσεις σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων που αποβαίνουν σε βάρος και υπονομεύουν και την υγεία του λαού, το περιβάλλον, άλλες πτυχές της κοινωνικής ζωής, με μοναδικό άξονα την επιδίωξη του μέγιστου δυνατού κέρδους. Γι' αυτό θεωρούμε ότι τέτοιου είδους νομοθετήματα αποτελούν το φύλλο σικής του συστήματος. Είναι επιπλέον μεγάλη υποκρισία να μιλάμε ότι η στόχευση είναι πραγματικά ο έλεγχος των διαδρομών του μαύρου χρήματος, γιατί τέτοιου είδους δραστηριότητες στην πραγματικότητα ούτε μπορείτε να τις ελέγξετε στο σύνολό της, ούτε και θέλετε να ελέγξετε τη συγκέντρωση και τη διαδρομή, ακόμα και όταν αυτή συνδέεται με σοβαρά εγκλήματα, αλλά ιδιαίτερα επικερδή κυκλώματα, όπως αυτά της παραγωγής και διακίνησης ναρκωτικών, όπλων, παιδικής πορνείας και άλλων, που ούτε στη χώρα μας, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε και διεθνώς ελέγχονται και εμποδίζονται οι αιτίες που τα δημιουργούν. Έχετε εισάγει πολλά νομοθετήματα τα τελευταία χρόνια. Έχετε ενσωματεώσει πολλές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φτιάχνοντας μια σειρά από ελεγκτικούς μηχανισμούς. Ωστόσο, όλα αυτά δεν έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα. Και αυτό είναι φυσικό, αφού κυριαρχεί η ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων και στα πλαίσια αυτά ο αδυσόπιτος ανταγωνισμός ανάμεσα στους επιχειρηματικούς ομίλους, οι offshore εταιρείες, το κυνήγι δηλαδή του μέγιστου δυνατού κέρδους των ομίλων, που όχι μόνο είναι δεδομένο ότι θα ψάξουν να βρουν μαύρες, παράνομες ή άλλες διαδρομές για να πολλαπλασιάσουν τα κέρδη τους, αλλά έχουν πλέον και τη δυνατότητα να νομιμοποιούν τέτοιου είδους δραστηριότητες με μια σειρά νομοθετήματα που δίνουν ασυλία στο κεφάλαιο για πολλές παρεμβάσεις σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων. Εμείς θεωρούμε ότι για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η ρίζα του κακού χρειάζεται ένας άλλος δρόμος ανάπτυξης, όπου τα κλειδιά της οικονομίας και της εξουσίας θα τα κρατούν οι εργαζόμενοι και θα ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες τους και όχι τα κέρδη μιας χούφτας μονοπωλιακών ομίλων. Έχουμε βέβαια κατά καιρούς υποβάλει προτάσεις που θα μπορούσαν έστω να περιορίσουν το κακό χωρίς να ανατρέπουν συνολικά τις αιτίες που γεννούν τέτοια φαινόμενα, όπως για παράδειγμα την πλήρη ονομαστικοποίηση όλων των μετοχών των εταιριών και όχι μέρος αυτού και των τίτλων του δημοσίου, τον έλεγχο στη διακίνηση των κεφαλαίων εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την απαγόρευση των συναλλαγών με offshore εταιρείες και την κατάργησή τους και άλλα. Ωστόσο, αυτές τις προτάσεις απορρίπτεται γιατί θίγουν τα ταξικά συμφέροντα που εκπροσωπείται. Αυτή όμως είναι η μία πλευρά του ζητήματος
και του συγκεκριμένου νομοθετήματος. Η άλλη αφορά το περιβόητο ζήτημα της τρομοκρατίας, μιας έννοιας λάστιχο που μπορεί να περιλαμβάνει τους αγώνες του εργατικού και αλλαγού κινήματος, τη λειτουργία και δραστηριότητα των φορέων του και να αξιοποιείται για την περιστολή εργατικών και λαϊκών δικαιωμάτων και ελευθεριών, καθώς και την ποινικοποίηση όχι μόνο της δράσης, αλλά ακόμα και της ιδεολογίας όποιου αμφισβητεί το υπάρχον εκμεταλλευτικό σύστημα. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό ότι στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου συνδέεται ακόμα περισσότερο η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και του ξεπλήματος του μαύρου χρήματος με την έννοια αυτή της τρομοκρατίας και μάλιστα με έμφαση σε μέτρα πρόληψης μέσω κυρίως του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Στα πλαίσια αυτά, επισημαίνουμε ορισμένα σοβαρά ζητήματα που είχαμε επισημάνει και κατά τη συζήτηση του προηγούμενου του υπάρχοντος νομικού πλαισίου. Το υπάρχον νομικό πλαίσιο που σήμερα τροποποιείται περιλαμβάνει ήδη βαθιά αντιδραστικές, απαράδεκτες προβλέψεις σε βάρος του εργατικού λαϊκού κινήματος όλων των μαζικών φορέων αλλά και των πολιτικών κομμάτων που θεωρούμε ότι και με αυτή την ευκαιρία θα πρέπει να καταργηθούν. Με όχημα το γνωστό ευρωνοσιακό πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και με αιχμή τη δίθεν διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές, ο νόμος αυτός αντιμετώπισε και τα σωματεία, όλες τις λαϊκές οργανώσεις και στη συνέχεια και τα πολιτικά κόμματα, όπως τις καπιταλιστικές επιχειρήσεις, τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους και σαν εν δυνάμει ύποπτες οντότητες για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Έτσι, θέσπισε νέα μέσα ελέγχου και ευθείας αντιδημοκρατικής παρέμβασης στη λειτουργία και τη δράση τους. Τους φόρτωσε ανάμεσα στα άλλα την υποχρέωση να δηλώνουν στο κράτος τους πραγματικούς δικαιούχους της περιουσίας και της οικονομικής τους δραστηριότητας, ενώ τέτοιος δικαιούχος στις μαζικές λαϊκές οργανώσεις φυσικά και δεν υπάρχει. Εκεί στρέφεται ουσιαστικά τα βέλη σας. Το συζητούμενο νομοσχέδιο έρχεται να κάνει αυτό το νόμο ακόμα πιο αντιδραστικό, να διατηρήσει και να διευρύνει τα αντιδημοκρατικά αυτά μέτρα, αντί έστω και τώρα, με αφορμή την τροποποίηση προς ενσωμάτωση νέων ευρωνοσιακών οδηγιών, να καταργήσει τις άθλιες διατάξεις που επιχειρούν να βάλουν χέρι στις μαζικές συνδικαλιστικές αλλά και πολιτικές οργανώσεις, διατάξεις, οι οποίες θα σημειωθεί ότι δεν προβλέπονταν καν στην οδηγία 849 του 2015 που ενσωμάτωσε ο νόμος του 2018. Πιο συγκεκριμένα, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι που διεύρυνε το πλαίσιο αυτό της οδηγίας, η οποία δεν κάνει καμιά αναφορά σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ενώσεις και οργανώσεις, δηλαδή ούτε σε σωματεία και συλλόγους, ούτε σε πολιτικά κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη Νέα Δημοκρατία άνοιξαν τον δρόμο για πιο ασφικτικούς ελέγχους και εμπόδια στη μαζική, λαϊκή και πολιτική δράση. Έγιναν δηλαδή βασιλικότεροι του βασιλέους. Στην ίδια ρότα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με την υπουργική απόφαση του 19 για την εφαρμογή του νομοθετικού αυτού πλαισίου, προέβλεψε ρητά ότι τα σωματεία, οι σύλλογοι αλλά και τα πολιτικά κόμματα είναι υπόχρεα να δηλώνουν πραγματικό δικαιούχο της περιουσίας και των συναλλαγών τους. Ωστόσο, η πρόβλεψη για τα κόμματα, πέρα το ότι είναι πολιτικά απαράδεκτη, δεν μπορεί να στηριχθεί ούτε τυπικά ούτε νομικά στο νόμο 4557 του 2018 και θεωρούμε ότι πρέπει άμεσα να καταργηθεί. Θα αναφερθούμε σε αυτά και στην κατάρθουν συζήτηση. Ειδικά για τα σωματεία και τους μαζικούς φορείς, θεωρούμε ότι πρέπει να καταργηθούν άμεσα οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου του 2018, που ανοίγουν την πόρτα στο κράτος και τις αρχές να επεμβαίνουν και να ελέγχουν τις εργατικές λαϊκές οργανώσεις. Να καταργηθεί δηλαδή η πρόβλεψη ότι οι μαζικοί λαϊκοί φορείς θα δηλώνουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους ως δήθεν πραγματικούς δικαιούχους της όποιας περιουσίας τους. Οι οργανώσεις του εργατικού λαϊκού κινήματος, από την ίδια τη φύση τους, ούτε μπορούν ούτε και πρέπει να έχουν πραγματικούς δικαιούχους της συλλογικής τους περιουσίας και οικονομικής δράσης. Δεν έχουν οικονομικό σκοπό, αλλά σκοπό την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και αναγκών των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Δρούν και ελέγχονται συλλογικά για τα οικονομικά τους και για την όποια περιουσία τους, για την ύπαρξη και την αγωνιστική δράση τους. Τα εργατικά σωματεία ιδιαίτερα, όπως και οι ομοσπονδίες και τα εργατικά κέντρα, είναι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων που λειτουργούν στη βάση της συνταγματικής κατοχύρωσης της συνδικαλιστικής ελευθερίας και αντιμετωπίζονται ξεχωριστά από το Σύνταγμα και από τους νόμους και η λειτουργία τους καθορίζεται από ειδικό νομοθετικό πλαίσιο.
Επίσης θεωρούμε ότι και τα πολιτικά κόμματα πρέπει να εξαιρεθούν από τις προβλέψεις αυτές του νόμου, γιατί με βάση το χαρακτήρα τους ούτε αυτά μπορούν να έχουν τους προβλεπόμενους από τον νόμο πραγματικούς δικαιούχους της συλλογικής περιουσίας και οικονομικής δραστηριότητάς τους. Η υπαγωγή των κομμάτων στην νομοθεσία για το ξέπλυμα παράνομου χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας είναι βαθιά αντιδραστική και έρχεται σε αντίθεση ακόμα και με αστικές συνταγματικές προβλέψεις για τα κόμματα και το ρόλο τους στο υπάρχουν κοινοβουλευτικό σύστημα. Άλλωστε και ο έλεγχος των πολιτικών κομμάτων καθορίζεται από ειδικό καθεστώς, αρκετά αυστηρό, με βάση το Σύνταγμα. Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόβλεψη ελέγχων και υποχρέωση για τα μέλη των διοικητικών οργάνων των πολιτικών κομμάτων, δηλαδή για συλλογικά όργανα των πολιτικών κομμάτων, θεωρούμε ότι είναι βαθιά αντιδημοκρατική. Θα πρέπει να απαλληφθεί η σχετική διάταξη για τα πολιτικώς εκτιθέμενα πρόσωπα, για τις πραγματικές σχέσεις και συναλλαγές της κάθε είδους διασυνδέσεις του αστικού πολιτικού συστήματος με τα μονοπόλια. Υπάρχει ήδη νομικό πλαίσιο, καταρχήν το πόθεν έσχες και άλλα. Βέβαια, άλλες είναι οι αιτίες που επιτρέπουν, αν θέλετε, τέτοιου είδους συναλλαγές και πλέον γίνονται και με νόμιμο τρόπο, με νόμιμο τρόπο χρηματοδοτείται τις μεγάλες επιχειρήσεις, κανάλια και άλλα, και όχι πλέον με τις παράνομες διαδρομές του μαύρου χρήματος. Η πολυσυζητημένη δηλαδή διαφάνεια γίνεται και εδώ προς πέτασμα καπνού, πρόφαση για να ανοίξουν νέοι επικίνδυνοι δρόμοι, παρέμβαση στα εσωτερικά των κομμάτων και στη δράση τους, όταν ενοχλεί το σύστημα η παρέμβαση που το σχέδιο νόμου, όταν για τα κόμματα τα οποία ενοχλούν το σύστημα, παρέμβαση που το σχέδιο νόμου διατηρεί και διευρύνει με το άρθρο 14. Ακόμα όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα, το συζητούμενο νομοσχέδιο χειροτερεύει τον ίδιο αντιδραστικό νόμο του 18 και σε σχέση με την προστασία των δεδομένων των πραγματικών δικαιούχων που θα συλλέγονται από τις κρατικές αρχές. Και αυτό βέβαια όταν πρόκειται για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις αλλά και τα πολιτικά κόμματα, καταλαβαίνετε ότι τα δεδομένα αυτά εντάσσονται στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Ήδη με τον νόμο του 18 όλες οι αρμόδιες κρατικές αρχές, αρχή καταπολέμησης της νομοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, εισαγγελικές και άλλες αρχές με ερευνητικές ελεγκτικές δραστηριότητες στον τομέα αυτό, έχουν απεριόριστη πρόσβαση στα στοιχεία. Τώρα ουσιαστικά διευκολύνεται ακόμα περισσότερο η συγκέντρωση και ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις κρατικές αρχές αλλά και ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και ανάμεσα στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το νομοσχέδιο, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, λίγο πολύ προβλέπει ότι τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων θα κρατούνται για πάντα από το κράτος, αφού λέει ότι είναι διαθέσιμα έως και 10 χρόνια αφότου πάβει να υπάρχει ένας συλλογικός φορέας. Θεωρούμε ότι αυτή η διάταξη σε σχέση με τις οργανώσεις αυτές είναι απαράδεκτη και θα πρέπει να απαλληφθεί. Ήδη θεωρούμε ότι η πρόσβαση στα δεδομένα που είχαν με τον νόμο του 18 μια σειρά άλλες αρχές, αλλά και κάθε πρόσωπο και οργανισμός που αποδείχνει ένομο συμφέρον, ήταν αδικαιολόγητα ευρεία και εύκολη. Τώρα με το νομοσχέδιο προβλέπει ότι τα προσωπικά ευαίσθητα στοιχεία των μελών σωματείων και άλλων φορέων θα είναι αναρτημένα και διαθέσιμα στο κοινό, θα μπορεί να τα δει οποιοδήποτε και χωρίς ενημέρωση των θυγόμενων προσώπων. Θεωρούμε ότι αυτή η διάταξη πρέπει επίσης να απαλληφθεί. Θα επανέλθουμε στα ζητήματα αυτά και στην κατάρθρο συζήτηση και πιο αναλυτικά. Το παρόν νομοσχέδιο το καταψηφίζουμε επί της αρχής και θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ.